Εμείς στις 20 του Γενάρη είχαμε κάνει μια σύσκεψη στη Λάρισα, 30 σύλλογοι από όλη την Ελλάδα, για τα προβλήματα που οξύνονται στη μελισσοκομεία. Εκεί πήραμε μια απόφαση ότι θα πρέπει να βρεθούν λύσεις και αποφασίσαμε να κινητοποιηθούμε την 1η Φλεβάρη από τις περιοχές που είμαστε ο καθένας, στις πρωτεύουσες των περιφερειών και της Μακεδονίας να πάνε στην Αγρότικα. Καθημερινά προβλήματα συσσωρεύονται, δεν υπάρχουν λύσεις. Τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική μελισσοκομεία, το μείζον θέμα είναι οι ελληνοποιήσεις, οι εισαγωγές ξένων μελιών, τα οποία πουλούνται σαν ελληνικά. Εμείς θέλουμε το κράτος να παρέμβει, η ελεκτική του μηχανισμή, και το μέλι να πουλιέται το ελληνικό σαν ελληνικό και το εισαγόμενο σαν εισαγόμενο. Εάν δεν λυθεί αυτό το θέμα, τα ελληνικά μέλια θα μένουν απόλυτα, θα έρχονται τα εισαγόμενα, θα βαφτίζονται ελληνικά και καταλαβαίνετε τι πάρτι κάνουν στο εμπόριο. Ένα άλλο μείζον θέμα που απασχολεί τους μελισσοκόμους είναι η παράδρομη, η κυκλοφορία στους παραδρόμους. Η μελισσοκομεία, όπως ξέρει όλος ο κόσμος, δεν εξασκείται ούτε στα κέντρα των πόλεων, ούτε εξασκείται στα δάση, στους κάμπους κτλ. Ένα αυτοκίνητο, ένα φορτηγό, όταν θα κυκλοφορήσει σε ένα παράδρομο, είναι παράνομο. Φυσικά, αν είναι ενδιάμεσα της περιοχής, θα έχει γράψει το δελτίο αποστολής, είναι νόμιμο. Αν όμως στην επιστροφή του συμβεί ένα ατύχημα που δεν μπορεί να γράψει το δελτίο αποστολής, τότε ουκ και άλλη μονό του. Δηλαδή, ό,τι χτίζει όλη τη ζωή θα καταστραφεί και δεν τον καλύπτουν ασφάλειες κτλ. Άλλο ένα θέμα το οποίο έχουμε πρόβλημα είναι η πυροσβεστική διάταξη. Δεν μπορεί τώρα όταν έχουμε βαθμούς επικινδυνότητας 2 να φεύγουμε από το δάσος ή από το κάμπο ή οπουδήποτε έχουμε τα μελίσσα μας. Δηλαδή ουσιαστικά μας δένει τα χέρια και δεν μπορούμε να ξασκήσουμε το επάγγελμά μας. Θα πρέπει να τροποποιηθεί, να πάρουμε μέτρα εμείς, τέτοια πυροσβεστικά να μην προκληθεί καμία φωτιά κτλ. Και βέβαια είμαστε γραφτού, αυτού, γιατί εμείς στο δάσος τα αγαπάμε περισσότερο από οποιονδήποτε, γιατί ζούμε με αυτό. Θέλουμε την αναδιάρθρωση του ΕΛΓΑ. Γιατί σήμερα, παραδείγματος, με βάση τις αλλαγές του κλίματος κτλ., βλέπουμε ότι υπάρχουν φωτιές, υπάρχουν πλημμύρες. Ναι, να πληρώσουμε παραπάνω, ξέρω εγώ, αντίτιμο έναντι αυτού που πληρώνουμε σήμερα, αλλά να αποζημιωθούμε στην πραγματική αξία του μελισσοσμηνών μας. Για να μπορέσουμε, παραδείγματος, και την επόμενη χρονιά να τα πληρώσουμε και να φτιάξουμε πάλι τη δουλειά μας. Δηλαδή, σήμερα οι αποζημιώσεις που έχουν δοθεί είναι κάπου 40 ευρώ. Σήμερα, μια κυψέλη να αγοράσετε καινούργια έχει 55-60 ευρώ. Είναι ποτέ δυνατόν με 40 ευρώ να αποκτήσουμε και το ζωικό κεφάλαιο και το κυψέλη κτλ.? Δηλαδή, ουσιαστικά συναγκαζόμαστε να μην έχουμε δουλειά την επόμενη χρονιά αν μας συμβεί μια καταστροφή. Θέλουμε επίσης να πούμε ότι σε όλα τα κράτη υπάρχει επιδότηση των επικονιέσεις. Ο βασικός επικονιαστής των φυτών είναι η μέλισσες. Θα πρέπει η πολιτεία να μας ενισχύσει να μπορούμε να λειτουργήσουμε κτλ. Να πάρουμε επιδότηση για την επικονίαση που κάνουμε στο περιβάλλον. Σε περιοχές, παραδείγματος, που έχουν γίνει πυρκαγιές, όλοι οι επικονιαστές έχουν κατασταθεί. Μόνο οι μεταφερόμενες μέλισσες κτλ. Μόνο οι μελισσοκόμοι, δηλαδή με τα σμήνη τους, μπορούν να προσφέρουν στο φυσικό περιβάλλον. Λοιπόν, μετά θέλουμε φτηνότερο πετρέλαιο. Δηλαδή να μπορούμε, γιατί τα μελίσσα θέλουν μετακόμισης. Το κόστος του πετρελαίου είναι τεράστιο. Όπως ξέρετε, αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι σε μια κάπως πιο πτωτική τάση, αλλά έχει και 2 ευρώ κτλ. Θέλουμε να κατέβει ο ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια. Ναι, μεν στις τροφές έχει κατέβει και έχει πάει στο 6%, ενώ στα εφόδια είναι στο 24%. Δηλαδή, οι κυψέλες που αγοράζουμε, οι κερίθρες, οι συνδετήρες, τα πάντα, όλα τα μελισσοκομικά εφόδια είναι στο 24%, είναι υψηλό το κόστος. Θέλουμε, λοιπόν,
να σκύψει η πολιτεία και να μας δώσει λύσεις. Εμείς λοιπόν μεθαύριο την Πέμπτη κατεβαίνουμε σε αυτή την κινητοποίηση, θα κάνουμε μια αυτοκινητοπομπή μέχρι την περιφέρεια, την έδρα της περιφέρειας, θα επιδώσουμε ένα ψήφισμα το οποίο είναι κοινό από όλους τους συλλόγους όλη την Ελλάδα και θέλουμε ο Περιφερειάρχης να το μεταφέρει στην κεντρική εξουσία για λύση των προβλημάτων μας. Τώρα, αν η πολιτεία δεν κάτσει να σκύψει και να λύσει προβλήματα, εμείς θα συνεχίσουμε τις κινητοποίησεις μας και παραπέρα. Οι νέοι ασχολούνται με αυτό το επάγγελμα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πτωτική τάση με νοσοκομεία. Δηλαδή, κάποια χρόνια στην περίοδο της αρχής της κρίσης υπήρχε μεγάλη εισρωή ανθρώπων με νοσοκομεία. Αυτή τη στιγμή μειώνονται κατά πολύ αυτοί που ασχολούνται με νοσοκομεία, γιατί είναι πολύ δύσκολες οι χρονιές. Το 23 ήταν μια από τις πιο δύσκολες χρονιές στην ελληνική μελισσοκομεία. Η παραγωγή ήταν πεσμένη μπορεί και 50% κάτω από τις προηγούμενες χρονιές. Προπάντων στη Βόρεια Ελλάδα, στη Θεσσαλία και τα λοιπά και με τις καταστροφές ήταν 50% κάτω. Οι επιπτώσεις είναι εμφανείς στην αγορά, επομένως, από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος σας. Σίγουρα είναι. Τα προβλήματα είναι τεράστια και θέλουν λύση. Χωρίς λύση στα προβλήματα αυτά δεν γίνεται τίποτα. Και βασικά το ξανατονίζω, το βασικό πρόβλημα, το βασικότατο είναι η ελληνοποίηση. Δηλαδή αυτό είναι το μείζον θέμα που θα πρέπει η πολιτεία να το λύσει και είναι στο χέρι της να το λύσει. Και φυσικά υπάρχει μέσα για να λυθεί το θέμα αυτό, μπορεί να αποδοθεί το ελληνικό σήμα, οι τυποποιητές. Αυτοί οι οποίοι θα πουλάνε ελληνικό μέλι να έχουν το ελληνικό συμμετοχή που είναι και να πουλάνε την ποσότητα που αγοράζουν από Έλληνες μελισσοκόμους και να πουλιάνε σαν ελληνικό. Είναι δηλαδή ένας τρόπος σωστός για να υπάρχει μια λύση θετική για την ελληνική μελισσοκομεία και για το ελληνικό μέλι που είναι το καλύτερο μέλι στον κόσμο λόγω της γεωγραφικής θέσης της Ελλάδας και των κλιματολογικών συνθήκων. Με τις εξαγωγές τι γίνεται? Εξάγονται κάποια μέλια, εντάξει, όμως δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι τεράστιες οι εξαγωγές. Φυσικά η Ελλάδα νομίζω ότι είναι κάπως αυτάρκης, γιατί αυτό το μέλι που παράγεται αρκεί μόνο για την εσωτερική αγορά, αν δεν έρθουν οι εισαγόμενοι.